χρησιμοποιούσαν το, την εφαρμογή φωτογραφία πριν screen για να κυκλοφορούν ελεύθερα ή κάποιον άλλον. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν είναι τόσο νομοσταγής όσο υπάρχει στην Ευρώπη. Από τη μία γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και στεναχωριόμαστε που δεν είμαστε τόσο νομοταγείς, από την άλλη και χαιρόμαστε λίγο που είμαστε εφευρετικοί. Βέβαια, έτσι γίνεται σε αυτή την κοινωνία. Ναι. Δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό. Αυτό θα αλλάξει μετά από πολλά χρόνια ίσως. Ναι, ίσως. Ίσως, το λέω ίσως γιατί η νοοτροπία και η επιβίωση αυτού του τόπου έχει μεγάλη ιστορία. Ναι. Μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω το κράτος ως πολιτεία πόσο εφευρετικό είναι στο τέλος της ημέρας, γιατί αν οι πολίτες είναι πιο εφευρετικοί από το κράτος, υπάρχουν κενά και τρύπες. Πάντοτε έτσι ναι. είναι. Αλλά πιστεύω ότι η τεχνολογία σήμερα μας επιτρέπει να είμαστε πιο σωστοί στην επιτήρηση πραγμάτων, συγκριτικά με... Μάλιστα. Παλαιότερα. Δεν ξέρω. Διαβάζουμε ότι επίκυνται νέες χαλαρώσεις στα επόμενα υπουργικά, σε επόμενες συσκέψεις, θα αποφασιστούν χαλαρώσεις των μέτρων κτλ. Εδώ ο κόσμος πεθαίνει μέσα στα νοσοκομεία. Μιλούσαμε με τον κύριο Χαριλάου του ΟΚΙΠ. Είναι γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Πώς είναι δυνατόν εμείς να πάμε σε χαλαρώσεις? Ακριβώς αυτό έχει συζητηθεί και στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Τρίτη, στην Επιδημιολογική ναι. Συμβουλευτική Ομάδα. Ναι. Και είχαμε καταλήξει στο ότι ήταν πολύ νωρίς να γίνουν χαλαρώσεις με βάση τα δεδομένα που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα δεδομένα που έχουμε τώρα ίσως μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα σε κάποιες χαλαρώσεις και ίσως όχι άμεσα, ναι. μετά από κάποιες μέρες. Τι χαλαρώσεις ήταν αυτές? Αυτές οι χαλαρώσεις αφορά τον αριθμό ατόμων που συγκεντρώνονται στο σπίτι, αφορά επίσης και ανεμβολία στα άτομα κάτω των 18 ετών, τα οποία μπορεί με ένα rapid test των 24 ώρων να μπορούν να πηγαίνουν σε κάποιες εκδηλώσεις όπως σε ένα καφέ ή ναι. κάπου αλλού που αυτή τη στιγμή δεν τους επιτρέπεται. Άρα σκέφτεστε να ανοίξετε λοιπόν τα κέντρα εστίασης για τους ανεμβολίαστους υπό αυτές τις προϋποθέσεις? Υπάρχει και αυτή η σκέψη, yeah. απλώς δεν έχει συζητηθεί σε λεπτομέρεια. Επομένως δεν μπορώ να δώσω... Είναι πονηριά αυτό που πάτε να κάνετε για να κολλήσουν όμικρον και μετά να αρχίσει να αποκτούν αντισώματα? Όχι, δεν είναι πονηριά. Γιατί μας είχατε πει εσείς εδώ ότι τα μέτρα πάντα στείνονται και φτιάχνονται με αυτή τη φιλοσοφία να αφήνουν και ένα παραθυράκι για να περνάει ο ιός. Κοιτάξτε, εκεί που δεν υπάρχει κίνδυνος. Έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν ότι το πρόγραμμα μας πάει πολύ καλά. Ναι. Και θα ήθελα να δώσω κάποια από αυτά τα στοιχεία. Παρακαλώ. Γιατί δεν στηρίζονται πάνω σε απλώς σε εικασίες ή υποθέσεις. Το πρόγραμμα του εμβολιαστικού μας έχει πράγματι προστατεύσει πάρα πολύ κόσμο. Για να δώσω μια ανάλυση εδώ, είναι ότι έχουμε πει ότι η όμικρον μπορεί να μολύνει και εμβολιασμένους. Ναι, σωστά. Και όμως τα ποσοστά ανάμεσα στους εμβολιασμένους που έχουν μολυνθεί κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες που είχα, μέχρι την 3η εβδομάδα του Ιανουαρίου, ήταν στην κορύφωση της όμικρον, ήταν στο 0,7%, 0,7%, 0,4% και 0,2% την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία ή δικά ναι, σας? Είναι, όχι, είναι δικά μου. Είναι ανάλυση επίσημων στοιχείων. Ναι. Έχουν δει το φως στη δημοσιότητα? Όχι. Θα μας τα αφήσετε μετά για να τα δημοσιεύσουμε εμείς, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαρίστω. Απλώς ναι. είναι στοιχεία τα οποία μας έχουν δοθεί επίσημα από τις καταστάσεις οποίες τηρούνται από την Επιτροπή Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Άρα η μεγάλη εικόνα αυτών των στοιχείων τι δείχνει? Το ρεζουμέ. Δείχνει ότι η ανεμβολία στην αυτή που μολύνονται περισσότερο, ήδη αν πότε αντίστοιχα εκεί που είχαμε 0,7% στους εμβολιασμένους είχαμε 8,55%, την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη στο 0,7% είχαμε 13,44% ανάμεσα στους εμβολιασμένους, ναι. στους ανεμβολιαστούς. Και
Το αντίστοιχο του 04 ήταν 8,38 και την τελευταία εβδομάδα που είχε πέσει, είχαν πέσει γενικά τα κρούσματα, από το 0,2 ήταν 5,71%. Όμως, αυτό τι μας δείχνει επίσης, ότι ουσιαστικά ένας ο οποίος είναι ανεμβολίαστος έχει 20 φορές περίπου, ειδικά την τελευταία εβδομάδα προηγούμενη έφτασε και το 28%. Πιθανότητα να μολυθεί. Ναι. Επομένως, άρα επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι ο εμβολιασμός μπλοκάρει και την μετάδοση. Ναι, και έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο τέτοια που να μπορούμε να φέρουμε χαλαρώσεις. Δεν είναι απλώς χαλαρώσεις οι οποίες στηρίζονται στο ότι ας μολυθούν κι άλλοι. Όχι. Ναι, βέβαια κάποιοι θα μολυθούν περαιτέρω από τις χαλαρώσεις, αλλά εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους μπορούν. Μάλιστα. Και υπάρχει ακόμα. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα κυλήσει και θα συνεχίζει μέχρι που να καταφέρουμε να εμβολιάσουμε το μέγιστο αριθμό. Το 90%. Έτσι είναι, αλλά στη φαρέτρα τώρα της πολιτείας και της ανθρωπότητας μπαίνει και τα φάρμακα, έτσι ένα-ένα. Για παράδειγμα, έχουμε το χάπι της Pfizer που θα καλύψει, λέει, 15.000 πολίτες στην Κύπρο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Είναι καλό που θα μας έρθει? Βεβαίως είναι καλό, γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τις βαριές νοσηλίες τουλάχιστον. Ναι. Αν όχι τις νοσηλίες στο σύνολό τους, αλλά τις βαριές νοσηλίες και θα αποτρέψει και θανάτους. Αυτό θέλουμε. Και είναι αυτό που είναι ένας συνδυασμός μέτρων, τα οποία τα βλέπουμε σφαιρικά και όχι απλώς από μόνα τους.